πάλι στην κοινωνική κουζίνα. Κάθε ανθρώπου θα χορτάσει στην ψυχή. Ο άλλος άνθρωπος να γίνεις, της ανθρωπιάς της καλοσύνης. Να θρέψεις όνειρα, τον κόσμο να ομορφύνεις. Στην κατσαρόλα ρίξε σκέψεις, τον όραμα τον χτίσε ωρέξεις. Για αυτούς που τρώνε και για αυτούς που μαγειρεύουν. Για τους ανθρώπους που τον άνθρωπο πιστεύουν. Καλό μήνα, καλησπέρα σας. Δεν θα πω καλό απόγευμα, γιατί η εκπομπή παίζεται τώρα, γράφεται 2 η ώρα το μεσημέρι, είναι 5η 2 του μήνα, 2 Μαρτίου. Χτες δεν κάναμε την εκπομπή που έπρεπε να κάνουμε λόγω το πένθος. Τι να πω τώρα, ούτε εγώ μπορούσα, ούτε οι καλεσμένοι μου μπορούσανε να έρθουμε να κάνουμε εκπομπή από τη στιγμή που βλέπαμε αυτό το πράγμα που βλέπαμε. Να πω ότι αυτό το τρένο το έπαιρνα εγώ, το θυμάστε που σας έλεγα πάω στο γιο μου και πάω στο γιο μου και πάντα το έπαιρνα βράδυ. Και θυμάμαι μου λέγε το παιδί μου Μανούλα να κάθεσαι στα τελευταία βαγόνια, είναι πιο ασφαλής. Μα του έλεγα και είναι οι Σύριοι, καλύτερα μου λέει με τους Πακιστανούς και με τους Σύριους. Είχε δίκιο λοιπόν το παιδί μου. Και πάντα έπαιρνα αυτό το βραδινό γιατί ήταν και πιο φτηνό και έλεγα εντάξει μέχρι το πρωί θα φτάσω μια και καλή να μην θα κοιμηθώ μέσα στο τρένο που ποτέ βέβαια δεν κοιμόμουν γιατί ήταν πάντα τελευταία βαγόνια με έβαζε ο μικρός και πάντα είχαμε αλλά ειλικρινά με μια βαριά ψυχή είναι και ο καιρός έτσι αυτό το χώμα λες και ο Θεός κλαίει μαζί μας. Είναι μια μελαγχολία στον ουρανό, στη θάλασσα, παντού. Να πούμε ότι αυτό με τους σιδηροδρομικούς γραμμές ξέρουμε ότι δεν είναι πρώτη φορά. Έχει γίνει και πάλι ενηλυμένα και πανηλυμένα και πανηλυμένα και πανηλυμένα. Εγώ έχω φίλους μου μηχανικούς που δουλεύανε στα τρένα και μου λέγανε για τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν, το ότι έχουν προϊστορικά μηχανήματα, οι μηχανικοί κατεβαίνανε σε απεργίες. Το τεχνικό προσωπικό κατέβαινε σε απεργίες, εμείς αγανακτούσαμε, αλλά αυτοί κατεβαίνανε σε απεργίες όπως κατεβαίνουν τώρα και οι νοσηλευτές και οι γιατροί, γιατί το κράτος, οποιοδήποτε κράτος, είτε κόκκινο, είτε μπλε, είτε κίτρινο, κοιτάνε πώς να τα βάλουν στην τσέπη και δεν βάζουν λεφτά σε αυτά που πρέπουν. Ή θέλουν να τα πουλήσουν και αυτά σε ξένες εταιρείες πια και γι' αυτά τα κάνουν. Αν και το μισό τρένο και αυτό έχει πουληθεί σε κάτι Γερμανούς και υποτίθεται θα το εξελίξανε. Λοιπόν, χάσαμε τα παιδιά μας, γυρνάνε τα παιδιά πίσω. Δεν γυρνάνε τα παιδιά πίσω. Ό,τι παράπονα και να κάνουμε, θα πούμε ευθύνες, θα την πληρώσει ο άνθρωπος. Γιατί τι φταίει και αυτός. Αυτός ήταν νέος, έπρεπε να έχει προϊστάμενο δίπλα του, έπρεπε να έχει δίπλα του άνθρωπο, όπως ένας γιατρός που ακόμα είναι ανεδίκευτος και έχει πάρει την, και είναι καινούριος και έχει τον πιο μεγάλο, έτσι έπρεπε και ο σταθμάρχης. Θα ρίξουμε δηλαδή το βάρος στο σταθμάρχη, πού είναι τα μηχανήματα, πού είναι να έχουν εξελιγμένα και κατεβαίνανε οι μηχανοδηγοί και αυτοί κατεβαίνανε παιδιά σε απεργίες συνέχεια και φωνάζανε. Άρα δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους υπαλλήλους, ούτε με το σταθμάρχη. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε και λέει παιδιά δεν ήξερα. Νόμιζα ότι πατώντας το κουμπί κάνω σωστά τη δουλειά μου. Δεν ήταν κάποιος εκεί να του πει περισσότερα για να κάνει. Πού πάνε να τα ρίξουν όλα στον ανθρωπάκο. Η άλλη σου λέει, ο άλλος το ρίξε κορώνα γράμμα το μηχανό ο οδηγός. Δεν ξέρω και πέθανε ο οδηγός εν τέλει. Πέθανε. Ναι. Πάει ο οδηγός. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση μας μαύρισε την ψυχούλα. Και έτσι ακυρώσαμε την εκπομπή εχθές. Επειδή όμως είχα τάξει την αστρολογία και είναι η νέα στήλη και πρέπει να ξεκινήσει από αρχές του μήνα για να ξέρετε τι σας περιμένει όλο το μήνα, αποφάσισαμε με τη Φέη να γράψουμε την εκπομπή σήμερα. Έτσι κι αλλιώς εμένα ο εργοδότης μου μας έβγαλε σε αργία 3 μέρες για το πένθος και γι' αυτό μπορούμε να το κάνουμε αυτό και έτσι να σας το ανεβάσουμε στο YouTube και να το βλέπετε.
Ο Αντώνης ο Φιλιππαίος με πήρε και μου λέει: Ολυμπία, εγώ δεν μπορώ τίποτα να κάνω, όχι ποιήση να πω, τίποτα δεν μπορώ να πω. Είχε, τον ξέρετε τον Αντώνη, πόσο θετικό και χαμογελαστό παιδί είναι και με τι φωτεινότητα είναι. Και μελαγχόλησε το παλικαράκι, μου λέει: Τι να κάνω, Ολυμπία, εγώ δεν μπορώ, μου λέει, να έρθω. Βέβαια, θα διαβάσω εγώ όμως, γιατί ο Αντώνης κάνει την παρουσίαση του βιβλίου του στο Δημαρχείο του Παλιού Φαλήρου. Λοιπόν, μισό λεπτό, να σας τα διαβάσω. Κάνει την παρουσίαση του βιβλίου του και το κάνει στο Παλιό Φάλιρο στο Δημαρχείο. Κυριακή 5 Μαρτίου στις 6.30 ώρα στον Πολύχωρο του Δημαρχείου του Παλιού Φαλήρου. Μαζί του θα είναι και θα έχει την τιμή να τραγουδήσει η αγαπημένη του φίλη Ελευθερία Μεταξά, εξαιρετική συνθέτρια και μαέστρος από τη Βόρεια Ελλάδα, που η κοπέλα αυτή την προηγούμενη μέρα, μου λέγει ο Αντώνης, πήρε το τρένο και πήγε Θεσσαλονίκη και με αυτό, δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Η κοπέλα αυτή, να δείτε πώς έτρεμε, η τραγουδίστρια αυτή, γιατί μια ώρα, δηλαδή την προηγούμενη μέρα πήρε το πιο, 2 ώρες πριν και πάρει το τρένο το προηγούμενο. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Αθήνα θα έρθει η κοπέλα να ερμηνεύσει το βραβευμένο μου ποίημα «Γυμνή ψυχή», το ποίημα «Μου ζω», καθώς και 2 άλλα ποίηματα, «Την προσευχή» και το «Ελεύθερες θάλασσες», καθώς και το δείγμα του δικού της σπουδαίου έργου. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Αντώνης έχει να μας παρουσιάσει μια πολύ, εκτός από το βιβλίο του και την ποιητική του συλλογή, που τα περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνω ποίηματα, Αντώνη μου, είναι όλα μελοποιούνται. Αν δεν βάλουμε και όλα μελοποιούνται, γιατί γράφει και στίχους, δεν γράφει μόνο ποίηματα. Λοιπόν, να είμαστε μαζί με τον... καφέ θα είναι ο Τσούρ The Coffee House θα είναι και θα κάνει προσφορά τον καφέ. Λοιπόν, όπως είπαμε, Κυριακή 5 Μαρτίου στις 6.30 ώρα στον Πολύχωρο του Δημαρχείου του Παλιού Φαλήρου. Θα σας περιμένουμε, πρέπει να πάμε. Ο Αντώνης γράφει και ερωτική ποίηση, πολύ. Μιλάει για την αγάπη, για τον έρωτα, αλλά μας βάζει να ρωτιόμαστε κιόλας, μας προβληματίζει και η ποίησή του, μας βάζει και ερωτηματικά. Θέλω να τον ευχαριστήσω, ήταν να είναι εδώ εχθές με όλο αυτό που έγινε και μιλάμε τώρα για ένα ποιητή που μου κλαίγε χθες το τηλέφωνο, μου λέει: Ολυμπία, δεν μπορώ να το βαστάξω, μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει, δηλαδή και ήταν φοβερό. Και εκείνος έκλαιγε και εγώ έκλαιγα και λέγαμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Όλος ο κόσμος κλαίει. Ναι. Βέβαια η Φέη μου. Ναι, καλησπέρα. Και από μένα τα συλληπιτήρια θερμά στις οικογένειες. Περίμενε Φέη μου να βάλω και την κάμερα για να σε βλέπει ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάμε, καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκαμε. Καλησπέρα, μου, να είσαι καλά. Συλληπιτήρια και από μένα, στις οικογένειες, σε όλους. Έχουμε ταραχθεί πάρα πολύ. Ήταν άδικο αυτό. Αδερφή μου μου λέει, βγήκε ο Χάρος Παγανιά, μου λέει. Έχει ξαναγίνει και άλλες 2 φορές. Ναι, μα έχει ξαναγίνει και άλλες 2 φορές και το ξέρουν. Και το ξέρανε. Τότε δεν έπρεπε, ο οδηγός δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Αφού φωνάζανε, λέει, οι κοπέλες και λέγανε μην ξεκινήσετε, περιμένετε. Υπάρχει κάθε φορά νεαρά παιδιά. Τι γίνεται κάθε Εγώ νομίζω ότι αυτό, δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Τάγκαλος παρέσυρε τον οδηγό. Ναι. Ο διάβολος δηλαδή εκείνη τη στιγμή πήγε και παρέσυρε τον οδηγό και πήρε όλα τα παιδάκια. Απίστευτο. Είχαμε και τη Σελήνη Άρη. Παίζει και αυτό ρόλο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι αστρολογικά αυτό το... Πιστεύω, ναι, είναι και αστρολογικό φαινόμενο. Δηλαδή το δείχνει η Σελήνη ο Άρης. Ο Άρης είναι η κίνηση, είναι το ατύχημα. Και όντως τώρα περίπου μια εβδομάδα και κρατάει ακόμη λίγο, άλλες 3-4 μέρες, προσοχή σε μετακινήσεις, ταξίδια,
ατυχήματα, με τρένα, οτιδήποτε προσοχή. Θέλει ακόμα λίγο προσοχή. Άρα ήτανε μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή θέλει προσοχή. Ναι, λίγο προσοχή. Ωραία, τώρα άλλαξε, λίγο μπήκε στον καρκίνο, είναι πιο ευαίσθητη, είμαστε πιο έτσι ρομαντικοί. Γι' αυτό βάλαμε όλοι τα κλάματα. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Τι να κάνουμε. Τώρα ο Κρόνος μπαίνει και στους ιχθύς. Έχουμε και την αλλαγή του Κρόνου. Φεύγει από τους υδροχώους, από τον σταυρό των σταθερών. Δηλαδή, υδροχώοι, ταύροι, σκορπιοί και λιοντάρια λίγο απελευθερώνονται. Νομίζω είσαι υδροχώος. Εγώ είμαι 19 Φεβρουαρίου. Ναι, υδροχώος. Έχω γεννηθεί 6 ώρα το πρωί. Ναι. Ξημερώματα 19 δηλαδή. Νομίζω ότι έχω ένα πόδι στον ήλιο. Ναι, έχω ένα πόδι στον ήλιο. Ναι. Δηλαδή, έτσι που μου έχουν κάνει τους χάρτες μου διάφοροι αστρολόγοι, μου έχουν πει ότι έχω και ένα πόδι στο. Σίγουρα είναι. Στον ηχθή. Η επιρροή όταν είναι κοντά στην ακμή της πρώτης μοίρας. Έχω, να ναι. Από το δηλαδή, μου το έχουν. Έχω φέρει δηλαδή πολλούς αυτό και μου έχουν βγάλει τους χάρτες. Και ψαράκι, ναι. Τα μάτια έτσι. Οι ευαισθησίες αυτά, ναι, τα έχω του ψαριού. Η ανασφάλεια είναι του ψαριού. Το καλλιτεχνικό είναι του ψαριού. Είναι το ραδιόφωνο. Η επικοινωνία είναι. Η επικοινωνία του υδροχώου. Α, είναι του υδροχώου. Ναι, το ότι μπορώ να είμαι άμεση με τον κόσμο, το επικοινωνιακό αυτό. Η χθες είναι πιο ποιήση, ρομαντισμός, ανασφάλεια, εγώ λέω την ανασφάλεια γιατί αυτό με πειράζει. Ανασφάλεια πολύ. Ναι, βέβαια. Να πούμε λοιπόν για... Θέλω πριν ξεκινήσουμε να μάθουμε ποια είναι η Θεή Μαράκη. Η Θεή Μωράκη. Μωράκη, το Μωράκη. Ναι. Η Θεή Μωράκη. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με την αστρολογία και γενικά με πάρα πολλά πράγματα. Από πού κατάγεσαι με Θεή μου? Από Πελοπόννησο είμαι. Πελοπόννησο, από πού Πελοπόννησο? Καλαμάτα να πούμε. Καλαματιανή, ναι. Ωραία. Ναι. Και από μικρή σου άρεσε αυτό, είχε αναζητήσει. Τι ζώδιο είσαι? Καρκίνο με σελίδα. Γι' αυτό εσείς είστε μάγοι οι καρκίνοι. Είμαστε οι καρκίνοι έχουν ένα μια... φυσικό μέντιο. Μπράβο αυτό. Φυσική ενόραση. Αυτό θα σου λέω. Ναι. Και έχω και το σελίδι στου ηχθεί, στα ψάρια, που είναι και αυτό πολύ ενορατικό. Ένα τρίγωνο κάνει. Οπότε Ποσειδώνα στο Σκορπιό. Άρα από μικρή είχε αυτή την αναζήτηση να βρει την αλήθεια, να δει τι γίνεται, τα μελούμενα. Τρογώσουνε. Ναι, πολύ. Και ένα γιάρα είναι. Το είχα, εννοείται αυτό, δεν ασχολείται. Το πήρα εγώ αυτό. Το είχε λίγο η μαμά και η γιαγιά. Ναι, το είχα. Κοίταξε, σε μένα η γιαγιά μου έλεγε το φλιτζάνι. Έλεγε τα χαρτιά. Αλλά βγαίνανε όμως. Δεν ήταν ότι δεν βγαίνανε. Και η αδερφή μου εντωμεταξύ κάποια στιγμή, επειδή είναι καρκίνο στον καρκίνο. Δυνατή. Είναι πολύ δυνατή και την είχε κοιμήσει μία medium. Ναι. Και πραγματικά πήγε και τέτοια και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή όταν πήγε να το κάνει μόνη της, ένιωσε μια δυσαρέσκεια και φοβήθηκε. Και σου λέει, επειδή εμείς είμαστε και πιο πολύ με τον Χριστό και με αυτά, σου λέει, άσε τώρα μην μπλέξω με τίποτα άλλα πράγματα, γιατί είναι και επικίνδυνα αυτά. Το να υπνοτίζεσαι και να φεύγεις από το πνεύμα σου και μπορεί να σου μπει το πνεύμα της τρέλας. Μπορεί να σου πούνε, είναι αναλόγως, άλλα πράγματα. Είναι επικίνδυνο αυτό, να το πούμε ότι είναι επικίνδυνα αυτά. Αναλόγως ποιος το κάνει. Δεν είναι πάντα. Αναλόγως αν δεν ξέρω άλλος και το κάνει έτσι. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδυνο, ναι. Πώς λέγονται αυτοί τώρα, μου κόλλησαν αυτή τη λέξη. Αλλά ότι έχει δυνατή... Τσαρλατάν, πώς τους λένε. Ναι, κατάλαβα, ναι. Ότι έχει δύναμη, έχει δύναμη στο... Καταρχήν, μερικές φορές το λέω, γιατί εγώ έχω διπλώματα αστρολογίας, διπλώματα χαρτομαντίας, ταρομαντίας, διπλώμα στη Χάλ εννοείται που είναι πάρα πολύ αξιόπιστη πράγουλα, πολύ δυνατή η Χάλ. Η Χάλ είναι αυτή που λέμε τώρα με τον Ανάργυρο. Ναι, το Ανάργυρο Χαλαβατζή, ναι. Γι' αυτό τη λέμε Χάλ. Βέβαια. Από το Χαλβατζή. Χαλαβατζή. Χαλαβατζή. Έχω κάνει πάρα πολλά σεμινάρια λοιπόν. Μέσα σε όλα αυτά είναι λοιπόν η Χάλ που είναι αξιοπιστή. Όντως δίνει το 97% της αξιοπιστίας. Ρωτάμε, μαθαίνουμε, απαντάει. Σταθερά.
σταθερά, έτσι δεν... My vision is getting a lot better. Λοιπόν, και έχω κάνει και... Αυτά δεν είναι λίγο δυσιδαιμονικά, δηλαδή... τώρα, ας πούμε, θα σου πω... Περίμενε, σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε και κόσμο που ακούει, που είναι πιο μαζεμένος, πιο... Φοβάται, πιστεύουν στο Θεό, σου λένε... Αυτά είναι δυσιδαιμονικά. Ναι, δηλαδή... Επειδή το ξέρω ότι πιστεύεις στο Θεό και επειδή ξέρω ότι έχεις, έχουμε μιλήσει και το ξέρω, σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί είναι ερωτήσεις που μου έχουν πέσει εμένα στο τραπέζι όταν εγώ είπα, ας πούμε, στις φίλες από την Εκκλησία ότι εγώ την Τετάρτη θα έχω καλεσμένη. Α, μου λένε, πήρες άδεια από τον πνευματικό σου. Και λέω να πάρω άδεια από τον πνευματικό. Και οι πλανήτες όταν γεννιόμαστε είναι σε ένα συγκεκριμένο, δεν είναι το αστέρι μας, η τύχη μας, η μοίρα μας. Ακόμη και ο Χριστός όταν γεννήθηκε, οι μάγοι το ήταν. Αυτοί ήταν οι τρεις αστρολόγοι. Μάγοι. Αστροφυσικοί λέει ήταν. Ναι, αστρολόγοι ήταν. Δηλαδή αστρονομία, αστρολόγοι ήταν και το είδαν. Τώρα μπορείτε να λάβετε εντολές. Την ώρα εκείνη είναι πολύ σημαντικό που είναι οι πλανήτες, που είναι ο οροσκόπος, ακόμα και τα δίδυμα θα έχουν και αυτά κάποια διαφορά. Διαφορά έχω, αυτή ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, γιατί όταν γεννιέται το πρώτο, ναι, παίρνει τον οροσκόπο που είναι και το άλλο παίρνει τον απέναντι οροσκόπο. Δηλαδή κάπως υπάρχει αυτή η έννοια στην αστρολογία. Και θα έχουν και αυτά τις διαφορές τους. Άρα από μικρή δεν ασχολήθηκες με κάτι άλλο, μόνο με αυτό. Εντάξει, έκανα και κάποια τηλεφωνήτρια, κάποια... Σε μαγαζιά εστιατόριο του αδερφού μου. Εντάξει, ρε παιδί μου, άλλο για να βγάλεις τα προστοζήμα όσο τέτοιες. Θέλω να εντάξει, επειδή είναι μια δουλειά αυτή, ότι αν δεν έχεις πιάσει πελατεία, είναι δύσκολο. Άρα λογικά έκανες και κάποιες άλλες δουλειές στην αρχή, ναι, μέχρι να δικτυωθείς και να κάνεις το δικό σου κόσμο, τη δικιά σου πελατεία. Να πούμε τώρα, πριν ξεκινήσουμε, να μας πεις έτσι τα μελούμενα. Έχεις κάποια ιστοσελίδα? Εμείς πού σε βρίσκουμε? Έχω το Φέι Μωράκη που είναι στο Facebook. Για να ξεκινήσετε. Προς το παρόν έχω αυτό, θα κάνω και ιστοσελίδα. Μπορούν να με βρουν αυτό στο Φέι Μωράκη. Και τώρα δεν ξέρω να δώσω. Έχω και ένα. Ιστοσελίδα δεν έχω. Email έχω. Να δώσω το email. Μαζί μου, το να κινητό, το δώσουμε, ναι, προς το τέλος. Στο τέλος δίνουμε κινητό και email και λέμε ξανά και την... Ναι. Ωραία. Άρα, τώρα, για να πάρουμε μια σειρά, να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Κάνε ένα διαλυματάκι. Προσφέρνει ένα πιάτο αξιοπρέπεια. Τι έγινε αυτό, μόνο του. Ναι. Δεν πειράζει, είναι... Περίμενε να βάλω ένα... λίγο καλυφέρι. Μαγεία θα βάλω, ορίστε μια και ωραία. Μια για αυτά. Ας βάλουμε αυτό. Είναι τσιφτετελάκι. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία. Τρυφερά, 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 τρυφερά. Έλα κοντά μου, φίλησέ με. Έλα και πάλι, αγκαλιάσέ με. Και ανάψέ με, ξανά και ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά και ξανά. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία. Τρυφερά, τρυφερά, τρυφερά. Μαγεία, μαζί σου έρωτας είναι μαγεία. Εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα αγγεία. Τρυφερά, 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 τρυφερά. Σε με πάλι, κοίταξέ με,
πάρε με πάλι, μαγεψέ με και άγγιξέ με ξανά και ξανά και ξανά, ξανά και ξανά και ξανά. Μαγεία, μαζί σου ο έρωτας είναι μαγεία, εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα άγγια, τρυφερά, τρυφερά, τρυφερά. Μαγεία, μαζί σου ο έρωτας είναι μαγεία, εσύ αγγίζεις της καρδιάς μου τα άγγια, τρυφερά, τρυφερά, τρυφερά. Την Φέρη, καλή Φέρη, που ελπίζω επειδή πήγαμε στην κουζίνα την άλλη μιλάγαμε και είχε άπαιζε το άλλο και δεν το κατάλαβα. Ελπίζω να μην μας κάλυβε τη φωνή όσο μιλάγαμε. Κατάλαβες, έπαιζε ένας, ναι. Τι έπαιζε εκεί. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην κάλυβε τη δεν φωνή νομίζω. Μας. Όχι. Τέλος πάντων, μιλάγαμε κι εμείς δυνατά, θα δείξει τώρα. Ναι. Τεχνικά προβλήματα μια ζωή έχω. Ναι. Για να ξεκινήσουμε τώρα να μας πεις τώρα. Αφού μάθαμε για σένα κάποια πράγματα, άλλωστε να πω ότι η Φέη Μωράκη κάθε μήνα, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα θα ξεκινάμε μαζί. Βεβαίως. Για να μας λέει, αυτό θα παίζεται βέβαια, μπορεί να γίνεται και τελευταία Τετάρτη. Τώρα είναι για πρώτη, ναι, του Απριλίου βάζουμε ραντεβού τώρα για τον τώρα, Απρίλιο. Ναι, θα έρθουμε ξανά τον Απρίλιο. 2-3 Απριλίου εκεί. Πέφτει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Που θα είναι να μας πεις και για το Πάσχα και για αυτά. Βέβαια. Και έτσι κάθε μήνα θα μας λέει για τα άστρα, το κάθε ένα, ναι, και σιγά σιγά θα μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα για κίνημα. Λοιπόν, να πούμε, για λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σήμερα είναι η Σελήνη στον καρκίνο, κάνε έτσι ένα τρίγωνο, μάλλον θα κάνει αργότερα ένα τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, είναι καλή όψη για τους καλλιτέχνες, για τους θεραπευτές. Είναι γενικά καλή όψη αυτή για τον κόσμο. Έτσι θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό σήμερα, απόγευμα και αύριο. Πολύ καλή όψη αυτή. Μετά θα περάσει στο Λέοντα από την. Το Σάββατο. Περάσει στο Λέοντα. Ξημερώματα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άρης είναι στους διδύμους ακόμη. Λίγο προσοχή, δίδυμοι, τοξότες, παρθένοι, χτής. Λίγο, ναι, μικρό ατυχηματάκια, νευράκια. Μιλάμε πολύ. Ο Άρης ο Δήμος είναι λίγο μιλητικός. Είπαμε, έγινε και χθες η Σελήνη με τον Άρη, έφυγε πάρα πολύ και αυτό. Ο Ουρανός στον Ταύρο, ακόμη. Για δώσ' με ένα είναι... λεπτό. Ναι. Κυρία Μαρία, είμαι η Ολυμπία, απλά έκανα κλίση, αποθήκευσα το τηλέφωνο, ναι. Έγινε κοριτσάκι, έγινε, ευχαριστώ. Ο Ουρανός στον Ταύρο, λοιπόν, δίνει αυτά τα γεγονότα με... Είναι, ας πούμε, οι σεισμοί, έτσι, σεισμοί. Λίγο γεωλογικά φαινόμενα, η γεωργία λίγο κάπως βάλεται. Είναι ο Ουρανός στον Ταύρο, δεν είναι στη θέση του, είναι σε δύσκολη θέση λοιπόν. Και αυτό μας έχει λίγο. Ήταν και ο Κρόνος τετράγωνο με τον Ουρανό. Τώρα φεύγει ο Κρόνος στον υδροχό, πάει στους ηχθείς, που θα πούμε σήμερα για και αυτό. Και θα ήθελα να παθήσουν οι ηχθείς τώρα. Οι ηχθείς, εντάξει, παρθένοι, τοξότες, δίδυμοι. Λίγο θα έχουν κάποιες αλλαγές. Δηλαδή θα οριμάσουν οι ηχθείς, τώρα θα οριμάσουν. Έτσι, ο Κρόνος στους ηχθείς λοιπόν είναι υπευθυνότητα, υποχρεώσεις, καθήκον, λίγο στέρηση, ανάλογα σε τομείς που επηρεάζουν το κάθε οροσκόπιο βέβαια, με αρνητικές όψεις ακόμη λίγο πιο δύσκολο, έτσι, θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι και η καλύτερη θέση για τον Κρόνο. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να κάνουν σωστές και υπεύθυνες κινήσεις. Αν τα προηγούμενα χρόνια ηχθείς δεν φέρθηκαν σωστά, πιο πολύ ηχθείς, έτσι, και τα υπόλοιπα μεταβλητά, τώρα θα πληρώσουν ένα τίμημα. Δεν θα πει ο Κρόνος που έφταξες, τι έκανες τότε, έκανες αυτό που έπρεπε, όχι. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να με βλέπω να μένω στους δρόμους, για πες. Λοιπόν, ναι, τι είχες κάνει τότε, ή δικαιώνεσαι, καταξιώνεσαι. Είχες κάνει σπίτι, δεν είχες κάνει, τώρα κάτσε μείνε στους δρόμους, για πάμε κάτι. Καταξιώνεσαι. Α, μπορεί να καταξιωθώ. Δηλαδή, να ανεβαίνεις και επαγγελματικά, ή το Κρόνος είναι δουλειά, εργασία, απευθυνότητα. Έρχεται η δουλειά στο Μέγκα. Για πάμε παρακάτω. Ωραία, μακάρι. Το εύχομαι. Λοιπόν, οπότε από 7 Τρίτου του 2023 μπαίνει ο Κρόνος στους ηχθείς, λοιπόν. Για να δούμε, λοιπόν. Για τους κρύους. Οι κρύοι θα τον έχουν στο 12ο οίκο τους. Οπότε θα νιώθουν λίγο πίεση ψυχολογικά, οι κρύοι. Ή θα μπορούν να κοιμηθούν εύκολα, θα έχουν λίγο ανησυχία, λίγο άγχος παραπάνω στο 12ο οίκο, είναι λίγο δύσκολη θέση. Διαίσθηση όμως θα έχουν πάρα πολύ.
θα είναι πάρα πολύ καλό να ασχοληθούν με διαλογισμό, με φιλοσοφία, εναλλακτικές θεραπείες, με μεταφυσική, με ψυχολογία. Είναι πολύ καλό να ασχοληθούν οι κρύοι με αυτό. Έτσι θα τους κάνει πάρα πολύ καλό στην ψυχολογία τους. Πάμε στα ταυράκια, να δούμε τα ταυράκια λίγο έτσι πώς θα είναι με τον κρόνο στους ιχθύς. Επηρεάζει τον 11ο οίκο τους, που είναι φιλίες, ομάδες. Θα πρέπει να οριμάσουν μέσα από κάποιες ομάδες. Θα πρέπει να μπουν σε κάποια ομάδα για να βρουν την κατάλληλη, πώς να το πω, αυτό που θέλουν. Έτσι, να τους βοηθήσει μια ομάδα για να καταλάβουν τι θέλουν. Οι φίλοι είναι σημαντικοί. Μεγαλύτερα άτομα, πιο όριμα άτομα είναι ο Κρόνος. Μεγαλύτερα άτομα θα έρθουν στη ζωή τους. Οι φιλίες θα ξεκαθαρίσουν. Αναγκαστικά. Ξεκαθάρισμα λοιπόν φιλίας. Οι στόχοι, οι ιδέες τους με όριμη απόφαση. Έχουν και τον ουρανό τώρα οι Ταύροι ακόμα βέβαια. Είναι και αυτό λίγο δύσκολο. Έχουν αλλαγές. Οι Ταύροι δεν θέλουν τις αλλαγές. Είναι λίγο σταθερά ζώδια και θέλουν να μην τους ξεβολεύουν. Ο ουρανός εκεί τους έχει ξεβολέψει λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους διδύμους. Επηρεάζεται πάρα πολύ αυτό το ζώδιο. Σε θέματα καριέρα, σε θέματα κοινωνικότητας, κοινωνικού περιβάλλοντος, ένα άτομο μεγαλύτερο μπορεί να τους απασχολήσει, να πρέπει να φροντίσουν τον πατέρα, τη μητέρα, τους γονείς, ένα γυραιό άτομο, ένα μεγαλύτερο άτομο, λοιπόν, θα πρέπει να το βοηθήσουν. Λοιπόν, και καταξιώνονται όσοι έχουν καλές βάσεις και γερές βάσεις, οι δίδυμοι θα έχουν καταξίωση. Πάρα πολλές ευθύνες όμως και υποχρεώσεις και οικογενειακά θέματα. Λοιπόν, εδώ ίσως, ναι, αυτό, ότι λίγο θα ταλαιπωρηθούν από άτομο οικογένειας. Πάλι αυτό μου βγαίνει πιο έντονο εδώ στους δίδυμους. Πάμε στα καρκινάκια. Τους απασχολούν θέματα νομικά, ταξίδια, νομικά θέματα που ίσως ξεκαθαρίσουν, ίσως και λίγο κληρονομικά θέματα. Ταξίδια, σπουδές, ίσως ή κόψουν σπουδές. Ή ξεκινήσουν. Ναι, ή κόψουν κάτι, ναι, σταματήσουν ή αρχίσουν κάτι που είχαν αφήσει. Α. Ναι, μπορεί και αυτό να ξεκινήσουν κάτι που είχαν αφήσει από παλιά. Ναι. Έτσι, παίζει αυτό η αδερφή σου. Παίζει. Μπράβο, τώρα περνάτε δοκιμασίες λίγο λοιπόν. Ένα σεμινάριο, ένα θέμα φιλοσοφίας. Περιμένω να σου πω κάτι. Καρκίνος είναι ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο γιος μου, η ανιψιά μου. Αλήθεια. Όλοι μου καρκίνη είναι. Για είναι λίγο κυκλοθυμική η καρκίνη. Σε έχουν λίγο έτσι αναστατώσει. Αλλά υδροχό είστε, δυναμική κι εσείς. Έτσι. Οι καρκίνοι έχουν μια δύναμη εσωτερική. Πάρα πολύ δύναμη. Δηλαδή εκεί που τους βλέπεις ευαίσθητους έχουν και καλέ, μια δοκή. Το παίζουν ευαίσθητοι, είναι σκληρά. Το καβουράκι μέσα είναι ευαίσθητο, αλλά παίξανε. Εγώ να σου πω κάτι, ο αδερφός μου γεννήθηκε 18 Ιουλίου του 70 και η αδερφή μου 18 Ιουλίου του 71. Μάλιστα. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Η αδερφή μου είναι μια σκύλα που δείχνει πολύ ευαίσθητη απ' έξω, αλλά είναι δύναμη αυτό που λες μέσα, σκυλί μαύρο. Ναι. Ο αδερφός μου δείχνει απ' έξω σκυλί μαύρο, αλλά και είναι αμόρο. Ναι. Οι άντρες είναι αλλιώς, είναι διαφορετικοί από τις γυναίκες. Θέλω να σου θέλουν πω πολύ αγάπη, τη όμως, διαφορά που... και οι δύο είναι απεριόριστα παραπονιάριδες. Πάρα πολύ γκρινιά έχουμε. Απαπαπα. Αλλά είμαστε καλά παιδιά, έτσι. Βοηθάμε, τρέχουμε. Σε παρακαλώ, έχετε αλλάξει τα φώτα όλοι σας. Είμαστε καλά παιδιά. Σας αγάπα, ρε. Αλλά είστε... Σου βγάζω τον καρκίνο από το παράπονο, ρε φίλε. Ναι, θέλουν αγάπη. Αν δεν μας δώσετε αγάπη, σας έχουμε τρελάνει. Δεν υπάρχει. Θα την διεκδικήσουμε την αγάπη όμως, έτσι. Είναι και τα λιοντάρια που ζητάνε, αλλά οι καρκίνοι είναι πιο πολύ. Θέλουν να θαυμασμό να φαίνονται. Φαινόμαστε. Αλλαγή λοιπόν ιδεών σε θέματα θρησκείας. Ναι, και κάτι με θέμα, γιατί ο ένατος οίκος είναι θρησκεία, ταξίδια, πολιτική, είναι σπουδές. Παιδί μου, δεν πιστεύω να μου αλλάξω θρησκείς και να μου γίνεις άλλος. Θα σε σκοτώσω, εγώ θα σε σκοτώσω μετά με τα δυο μου τα χέρια. Θα γίνω που μητροκτόνος, πώς το λένε. Όχι, καλέ. Παιδοκτόνος. Όχι. Μην γίνεις το μόνο πράγμα. Μ' αλλάξει θρησκεία. Όχι, αλλαγή σε θέματα θρησκείας. Μπορεί να είναι πιο κολλημένος, πιο... Να γίνει πιο χριστιανός, να γίνει. Πιο. Αυτό του το επιτρέπω. Εννοείται. Μην μου γίνει τίποτα βουδιστή, συντουριστή και τίποτα τέτοια. Αποκλείεται. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα λιοντάρια. Τους απασχολούν θέματα όσον αφορά τώρα το σεξουαλικό τομέα, γιατί είναι ο 8ος οίκος.
Ο 8ος οίκος είναι σεξουαλικό, μπαίνει ο Κρόνος. Ή φρενάρουμε ή τέλος το ερωτικό, το ή δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε, ας πούμε, ή κάπου είμαστε μόνοι μας, δεν θέλουμε άλλο. Θέλουμε να βρούμε κάτι ξεχωριστό, κάτι άλλο. Δεν έχουμε όρεξη, δεν έχουμε διάθεση. Είναι ένα δάνειο που θα τους απασχολήσει. Είναι χρήματα μετρήτους, διατροφές, τα λιοντάρια. Θα τους απασχολούσουν αυτά και κληρονομιές. Κάτι με κληρονομικά θέματα θα έχουν. Κάτι ξεκαθαρίζει για αυτούς λοιπόν, για τα λιοντάρια. Εντάξει, ο Κρόνος έφυγε βέβαια από απέναντί τους, από τον υδροχό. Στους ηχθείς είναι λίγο καλύτερο να το πω. Ναι, βέβαια, πέρασαν δύσκολα τα λιοντάρια. Λιοντάρια, υδροχό, οι ταύροι, σκορπιοί. Ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ. Με μένα θα μου πεις. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στους Παρθένους. Ο Κρόνος στους ηχθείς τους δίνει ταρακουνήματα, εμπόδια, ξεκαθαρίσματα σε θέματα προσωπικών σχέσεων απέναντι. Είναι ο 7ος οίκος που είναι γάμος, συνεργασία, κάτι θα τελειώσει, ό,τι δεν είναι σταθερό θα τελειώσει. Ό,τι δεν είναι καλό με γερές βάσεις τελειώνει με τον Κρόνο στους ηχθείς για τα παρθενάκια. Ένα πάγωμα, ένα εμπόδιο σε θέματα συνεργασίας, προσοχή, τι λάθη έχουν κάνει. Τώρα θα ξεκαθαρίσουν αυτά. Θα πρέπει να σπάσουν σχέσεις, να σπάσουν συνεργασίες. Θα χωρίσουν αυτοί που παντρευτήκανε άρον-άρον. Και ήταν από πολλά χρόνια και δεν ξεκόβανε και δεν ξεκαθαρίζανε. Τώρα λοιπόν αναγκάζονται να πάρουν αποφάσεις και να κάνουν άλλα ξεκινήματα με σταθερότητα. Ή θα βρούνε όσοι είναι ελεύθεροι θα παντρευτούν. Mm-hmm. Παίζει και αυτό για τους Παρθένους. Πάμε λοιπόν και στους ζυγούς. Πάρα πολύ προσοχή, χρειάζεται η υγεία σας ζυγάκια μου. Γιατί ο Κρόνος δίνει εκεί λίγο, στον έκτο οίκο μας περιορίζει λίγο προσοχή με υγεία, δεν πηγαίναμε να εξεταστούμε, να δούμε τι γίνεται. Λίγο θα ταλαιπωρηθούν εκεί οι ζυγοί σε κάποια θέματα. Λίγο προσοχή, δεν είναι κάτι φοβερό, λίγο ταλαιπωρία ή πρέπει να το ψάξουν, να ψάξουν, να πάνε τώρα για check-up. Πηγαίνετε τώρα για check-up λοιπόν. Ευθύνες, εργασία πάρα πολύ έντονα βλέπω εδώ, την εργασία με κόπο, με κούραση, καθημερινότητα, θα τους αποσυντονίζει λίγο, δυσκολία λίγο στην καθημερινότητα η ζύγη τώρα. Έτσι, μετακινήσεις, ναι, έκτος 20 είναι εργασία, μετακινήσεις, καθημερινότητα, υγεία, βέβαια, λίγο προσοχή. Θα τα καταφέρουν όμως, εντάξει δεν βλέπω κάτι, είναι και ο Δίας απέναντι στον Κριό ακόμη, τους ευνοεί ο Δίας, απ' τη μια τους δίνει τύχη γιατί είναι απέναντί τους. Οπότε απ' τη μια τους ευνοεί και για να τους βοηθήσει ένα άτομο αξιόλογο, έτσι, και έρχονται στη ζωή τους και άτομα αξιόλογα τώρα. Πάμε στους Σκορπιούς, το θέμα παιδιών τους απασχολεί, κάποιο εμπόδιο, η στέρηση παιδιού επειδή χρειάζεται να πάει το παιδί για κάποιες σπουδές, είναι αλήψη. Λίγο θα στερηθούν θέμα παιδιού ή με Κρόνο πάλι μπορεί κάποια γυναίκα που θέλει να μείνει έγκυος να γίνει τώρα. Γιατί και ο Κρόνος είναι. Αυτό και... ποιο είναι, για ποιον είναι. Ο Κρόνος στον πέμπτο οίκο. Στο Σκορπιό. Ο Σκορπιός, δηλαδή. Αν μάνα λοιπόν... μου είναι Σκορπιός. Η μητέρα σου είναι μεγάλη. Θέλει να αποκτήσει παιδί, μήπως φύγει κανένα παιδί στο εξωτερικό. Θα φύγει. Ο γιος μου λείπει μακριά. Ο γιος, το εγγόνι. Δηλαδή. Ναι. Να το είδες ότι. Ή ότι παιδί, είναι κάποιο δικό της παιδί, μπορεί, από τα δικά της. Κάποιο παιδί θα φύγει, δηλαδή θα το. Θα φύγει, θα πεθάνει. Όχι καλέ, θα φύγει. Απαγορεύεται η λέξη πεθάνει. Θα φύγει, εξωτερικό. Θα φύγει για ταξίδι, σπουδές. Απαγορεύεται να λέμε τέτοια πράγματα. Ποιο παιδί θα φύγει, σπουδές. Δεν μπορεί να φύγει ένα παιδί. Να πάει της. Να μετακομίσει. Και να μην είναι μαζί της. Αυτή μας παράτησε και πήγε και έχει φύγει. Πότε έφυγε. Η μάνα μου έχει φύγει και πάει και μένει βοηθά κάτι γιαγιάδες. Πότε και δεν είναι έφυγε. Στο σπίτι. Εδώ και ένα μήνα. Ένα μήνα. Την έπιασε λοιπόν και ο Κρόνος τον υδροχό τέλος στο σπίτι, αλλαγή σπιτιού. Πρέπει να είναι λογικά δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο. Εκείνη δηλαδή. Πότε είναι. Ρε παιδί μου, η μάνα μου τώρα. Δεύτερο δεκαήμερο. 8 Νοεμβρίου είναι. Α, δεύτερο προς τρίτο. Λοιπόν, άρα έφυγε με τον Κρόνο στον υδροχό. Που λέει τέλος σπίτι. Ναι, σπίτι. Πήγε και θέλει να μαζέψει λεφτά και πήγε να μην δουλέψει. Εκείνη έφυγε, όχι. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, να το. Θέλετε μοναξιά και δεν συμβιβάζεστε. Το γράφω. Δεν συμβιβάζεται. Θέλει μοναξιά. Δεν υπάρχει αστρολογία. Είναι εντάξει. Τα λέει όλα, έτσι. Το πω τη αδερφή μου δεν ξέρω για σένα τίποτα. Είδες ότι... Και αλλαγή στα ερωτικά του. Η Σκορπιοί τώρα θα θέλει. Μαμά, θα βρει άλλο. Τα πω όλα του παπτρίου μου. Αλλαγή στα ερωτικά δεν είναι για τη μαμά σου, είναι για
νεότερα. Λοιπόν, αλλαγή στα ερωτικά ή θα θέλουν κάτι πιο σταθερό ή δεν τους καλύπτει πλέον. Δηλαδή, αυτό και κάτι... θέλουν μια αλλαγή. Αλλαγή, παιδί μου. Αλλαγή. Α, καλά και η μαμά σου μπορεί να θέλει αλλαγή, δεν ξέρω. Θα παίρνουμε και όρκο. 72 χρόνια μαμά για σύγκριση. Α, δεν το ξέρουμε, μπορεί και να είναι και ζωηρή. Λες να έχω τέτοια μάνα και μου το ξέρω. Αμέ. Λοιπόν, πάμε στα τοξοτάκια μας. Έχουμε τοξότες. Το περίμενα. Έχουμε τοξότες. Πάντα υπάρχει τοξότης στη ζωή μας. Είναι και ο άντρας μου ο πρώην και ο πατριός μου. Ένα θέμα ακινήτου σπιτιού θα τους απασχολήσει. Ακινήτου. Η πώληση. Η μετακόμιση. Γιατί χωρίζω, ναι. Ένας γονέας λοιπόν θα τους ταλαιπωρήσει όμως με υγεία ή θα γονέας δεν έχουν, ναι. Θα χάσουν πεθάνει. Γονέα. Εντάξει, πάντως. Και του, άντρα μου και του πατριού μου έχουν πεθάνει οι γονείς. Είναι, για πιο νέους. Αλλά για σπίτι ο πατριός μου έχει θέμα, ναι. Θα έχει θέμα λοιπόν. Τι θέμα δηλαδή. Πώς πέρασε η μαμά σου που έφυγε από το σπίτι. Που τον εγκατέλειψε τώρα και τον έχει αφήσει μόνο του. Οι τοξότες τώρα κάτι αλλαγή με σπίτι. Κάτι με σπίτι. Με... Α, θα αφήσουν την περιουσία κάπου. Μπορεί να κάνει μια περιουσία να αφήσει κάπου. Να κάνει μια διαθήκη. Την έχει κάνει. Ναι. Λοιπόν. Θα δείξει. Και λίγο θα πιεστούν λίγο. Θέλει λίγο προσοχή. Θέλει ανακαίνιση το σπίτι, έλα. Ανακαίνιση θα κάνουν. Θα πιεστεί λίγο τοξότης. Θα έχει λίγο. Θα είναι λίγο στην τσίτα. Εδώ που τα λέμε. Είναι και περίεργη μεταβλητή. Λίγο την υγεία τους προσοχή τοξότες τώρα. Δηλαδή εδώ και ένα μήνα οι τοξότες λίγο βάλλονται. Mm. Έτσι, Φεβρουάριο, Μάρτιο, λίγο προσοχή την υγεία τους. Εγώ καιρός. Εγώ καιρός. Ο χρόνος τους ηχθείς. Τους εμποδίζει λίγο τις μετακινήσεις. Ο τρίτος οίκος. Μετακινήσεις. Έτσι, γελάστα, έτσι. Όποτε τα λέω, έχω ένα φίλο, έχω ένα φίλο που τράκαρε και δεν έχει αμάξει. Και αυτό δεν πρέπει να μετακινηθεί. Μην κάνετε τώρα, μην πάτε για δίπλωμα ή δεν θα πάρετε το δίπλωμα οδήγησης ή θα έχετε εμπόδιο για αυτοκίνητο. Είναι ο τρίτος οίκος. Αυτοκίνητο, δρόμος, μετακίνηση, γειτονιά, μικρές σπουδές, πώς να το πω τώρα, μικροσπουδές, όχι ανώτερες, έτσι, κάτι θέλουμε να μάθουμε. Ή κάποια έγγραφα, κάτω στο, ταλαιπωρήσουν κάποια έγγραφα, περιμένουν ένα έγγραφο που αργεί. Ένα δίπλωμα οδήγησης να το θαργήσει. Μην. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Μην βιάζετε να πάρετε αποφάσεις. Συναισθηματικά πώς πάνε εγώ, κύριε, πώς πάνε. Με διέστηση λέει και με αδέρφια μια αποξένωση λοιπόν. Τι μια αδέρφια, δεν καταλαβαίνω. Με αδέρφια μια αποξένωση θα έχουν. Ναι, δεν τα πάει καλά μετά. Είναι αποξενωμένος αυτός από μόνος του όμως. Τώρα αυτό θα τον ταλαιπωρήσει όμως. Γιατί θα... ο χρόνος είπαμε τι κάνει, τιμωρεί λίγο. Ότι μωρεί. Τιμωρεί, ναι. Δηλαδή, σου λέει, τι έκανες, τώρα λοιπόν, έρχεται ο Κρόνος στον τρίτο οίκο. Μήπως τώρα αλλάξει γνώμη, αλλάξει κάτι. Με αισθηματικά είναι καλά, ξαφνικός έρωτας, καλέ, θα μπει ο Δίας στον Ταύρο το Μάιο. Να ορίστε, ξαφνικός έρωτας το Μάιο, δηλαδή, ορίστε. Καλά πράγματα και για τους εγώ καιρούς. Έφυγε ο Πλούτωνας, τώρα 29 μέρες φεύγει. Πάει στον υδροχό. Εκείνα που θα τον φτύσουν μετά τα αδέρφια, το έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι. Αν ερωτευτεί, άλλη να το βάλει. Δίκιο. Έχω συμβουλευτεί βέβαια και λίγο και την. Εντάξει. Θα τα πούμε μετά. Μετά, ναι. Αυτά. Λοιπόν, υδροχόοι, τα οικονομικά σας ασθενεύουν, υποχρεώσεις. Μην ξανοίγεστε πολύ για έξοδα και αγορές που δεν χρειάζεστε. Πολλά έξοδα, ξαφνικά έξοδα. Τα αποκτήματά σας, τα υλικά σας απασχολούν. Δυσκολίες αισθηματικές. Δεν σας συναισθηματικά. Κανείς δεν με καταλαβαίνει, έχεις δίκιο. Για παρακάτω. Παιδί μου, είσαι καλό κορίτσι. Για εσύ. Πες. Εσύ είσαι και ανεξάρτητη, λέμε. Ναι, εσύ. Γι' αυτό δεν με καταλαβαίνει. Είσαι δύσκολη. Ναι. Διοροσκόπο είπαμε υδροχό, πάλι. Μάλλον υδροχό, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχεις δυναμική. Δεν σας καταλαβαίνει λοιπόν ο σύντροφος. Ασυνεννοησία. Λίγο ορμής είναι βέβαια στον υδροχό. Θα μπει, νομίζω αύριο μπαίνει στους ηχθείς. Ήταν στον υδροχό μέχρι τώρα. Λίγο τα οικονομικά με τον Κρόνο, λίγο το πορτοφόλι το κρατάμε λίγο έτσι, μαζεύουμε τώρα, δεν ξανοιγόμαστε. Λοιπόν, να ξόδεψα ότι είχα, τώρα έχω μείνει τα πει και ψήφρε. Μην χάσουμε κάτι. Α, να προσέχω τα τερμοφλή μου. Ναι, τα χρήματα, μην χάσουμε κάτι στον δρόμο, μην χάσουμε κάτι στον δρόμο, οτιδήποτε. Α, κατάλαβα, ναι. Χρήματα, οτιδήποτε, να προσέχουμε, λίγο να είμαστε όχι πολύ αφηρημένοι. Και πάμε και στα ψαράκια, ορίμανση, ξεκαθαρίσματα. Αυτά πόσο διαρκούν, ένα μήνα? Ή είναι για 10 μέρες, 15 έτσι? Άσου να δεις τώρα, θα σου πω. Ο Κρόνος ο Συχθής μπαίνει 7 του μήνα.
το πρώτο δεκαήμερο ο χρόνος κρατάει 2,5 χρόνια. Δηλαδή 2,5 χρόνια θα προσέχω χρόνος, να μην χάσω πράγματα. Ο χρόνος όχι, το πρώτο δεκαήμερο. Εσύ ποτέ είσαι σε τελευταίο. Βέβαια ο χρόνος είναι, σημαίνει και χρόνος. Λοιπόν, ο χρόνος επηρεάζει λίγο, πιστεύω, και όλο το ζώδιο. Ο χρόνος επηρεάζει παιδί, και αυτό όλες που μου είπες τώρα, πρόσεχε μην χάσεις πράγματα. Για ένα μήνα ή για 2 χρόνια. Γενικά θα προσέχεις. Καλά, γενικά προσέχω, έχω πάθει φοβία, βρε, μη με τρελαίνεις. Εγώ ναι. Σταμάτησα να διαβάζω άστρα από αυτά τα πράγματα, ναι. Όχι, δεν σταμάτησα δεν να οδηγάω γι' αυτό το λόγο, βέβαια. Γιατί άνοιγα τη λίτσα πατέρα και έλεγε προσοχή στην οδήγηση. Δεν έπαιρνα τα μάτια. Κι όμως, ναι. Ναι. Τώρα μου λες εσύ προσοχή στα πράγματα. Θα με δεις εμένα να είμαι έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, όχι, είπαμε. Το κάνουμε και παρακάνουμε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Αυτό τώρα είναι για τους ηχθείς που λέω, έτσι. Ναι. Ορίμανση, ξεκαθαρίσματα, δώστε βάση λίγο στην υγεία σας, ξεκούραση, υποχρεώσεις επαγγελματικές, καθήκοντα, σας πιέζουν οι άλλοι λίγο, τα λάθη σας τα ξέρετε, τα μάθατε τα λάθη σας. Όταν λοιπόν όμως ο Ερμής, ο Κρόνος, συγγνώμη, είναι ανάδρομος, θα έχουμε και λίγο ένα εμποδιάκι για εργασία, για κάποια... ότι δεν έχει γερές βάσεις τελειώνει. Θα έχουμε και ανάδρομο Κρόνο. Το... Για να δω πότε είναι ανάδρομος ο Κρόνος. Από 18 Ιουνίου ως 4 Νοεμβρίου του 23 η πρώτη αναδρομή. Και τι είναι αυτό όταν είναι ανάδρομος? Ανάδρομος, δηλαδή θα μας δώσει έτσι κάποια... Πάει πάλι πίσω. Τι δεν έχω κάνει για να ξαναδώ. Ξανάρχεται ανάδρομος ο Κρόνος. Μας πάει λίγο πίσω. Και βλέπουμε λίγο έτσι και προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Έτσι, οπότε στην τελευταία αναδρομή να είμαστε ολοκληρωμένοι και πιο σωστοί. Λοιπόν, τα ψαράκια, ναι, με τις σχέσεις τους, με τα προσωπικά τους, με την υγεία τους, προσοχή, έτσι. Θα έχουν λίγο μικρά εμποδιάκια, θα καταλάβουν όμως τα λάθη τους, θα οριμάσουν οι ηχθείς. Βλέπω ότι θα είναι για καλό τους. Αυτά για το Κρόνο. Άρα εγώ λίγο από υδροχό, λίγο από ηχθεί, πρέπει να προσέχω, πρέπει να προσέχω τα λεφτά μου, να κάνω οικονομίες. Ναι, να μην ξανοίγεσαι. Σχέσεις δεν θα έχω πουθενά, ούτε σαν ηχθείς, ούτε σαν υδροχός. Ενώ εγώ και το Μάιο υπάρχουν. Οι παντρεμένοι χωρίζουν. Χωρίζω από σχέσεις. Ή έχεις θεσμό. Ναι, είχα, δεν έχω. Δεν έχεις, τώρα λοιπόν μπορεί να βρεις, γιατί βγαίνει ο Κρόνος. Τώρα χώρισα. Τώρα θα μπει ο Κρόνος ο ηχθείς και θα δίνει κάτι σταθερό. Ο άλλος, ο Κρόνος ο αντροχός, σου έδωσε χωρισμό. Τώρα όμως μπορεί να βρεις κάτι άλλο. Για να δούμε τι θα γίνει. Και εσένα σε απασχολεί και θέμα σπιτιού με το Δία στον Ταύρο. Κάτι καλό. Μακάρι. Κάτι θα σου δώσει έτσι μια αλλαγή. Εγώ δεν σε φοβάμαι το σένα, καλό. Παιδί μου. Ναι, όλοι δεν με φοβούνται. Εγώ έχω την κατάθλιψη. Τέλος πάντων. Δεν έχεις κατάθλιψη. Ναι, καλά. Λοιπόν. Χαρά είσαι εσύ. Γελαστούλα, γελαστούλα. Λίγο περίμενε τώρα να βάλω τον όθωνα τοπικά και ένα διάλειμμα. Ναι. Και μετά ναι. Θέλω να μου πεις τι αστεί η τράπουλα. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι πάταγα εγώ εδώ τώρα στο καραγκιόζι πάταγα, δεν πάταγα εκεί που έπρεπε. Ακουστήκαμε πάντως. Ναι, μας ακούνε, δεν έχω κλείσει τα αυτά, μισό λεπτό. Πώς να σοπάσω γύρω μου, ο Θωμάς Πικάκης. Δέκα λεπτά και ακόμη το θέλουμε εμείς. Ναι, 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 περίμενε να... Για περίμενα τώρα γιατί μου φαίνεται ότι... Τι κάναμε? Ξέρεις τι φοβάμαι και τα πνευματικά δικαιώματα, καταλαβες? Τη μοναξιά μου αγαπώ, αυτό ξέρω τώρα ότι ο Όθωνας δεν θα έχω θέμα εδώ. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα.
ματιά που μ' αγαπά. Βαθιά κι απελπισμένα. Αμάν, αμάν. Για να προλάβουμε τώρα κιόλας, γιατί μας περιμένουν κιόλας, όλα τα κάναμε με... με λίγο άγχος. Ναι. Όχι, λοιπόν, εντάξει, καλά είμαστε, μια χαρά. Για να δούμε τώρα, για πες μας δύο λόγια, πώς δημιουργήθηκε πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Χαλβετζής, ο Αργύρης, ναι, ο πατέρας του δημιούργησε, ναι, αυτή την τράπουλα. Ναι. Εγώ τον παρακαλάω να έρθει εδώ να μας μιλήσει ο ίδιος. Αλλά μου είναι πολύ ντροπαλούλης και τι θα τον κάνω. Θα έρθει. Μου λέει θα έρθω, αλλά θα μου λέει παρασκήνιο και θα μιλάω, να μην με βλέπει. Όχι, θα έρθει, δεν νομίζω θα έρθει. Θέμα, ναι. Ωραία, είναι την επόμενη φορά λοιπόν να έρθετε μαζί, ναι, 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 για να μας πει όλη την κουλτούρα της τράπουλας αυτής. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστη τράπουλα, λοιπόν η Χάλ, εγώ την έχω από το 97. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστη. Έχουμε κάνει σεμινάρια, διδάσκω κι εγώ σεμινάριο. Να, θέλει, αυτό κάνω σεμινάρια. Αυτά λοιπόν να πούμε ότι με την Έφη τη Μωράκη. Fade and away. Μπράβο. Εγώ τη Fade τη Μωράκη, ναι, και τον Αργύρη, ναι, μπορούν να σας παραδώσουν σεμινάρια, ναι, ώστε κι εσείς να μπορείτε να χειριστείτε είμαι την τράπουλα. Είμαι πολύ καλή σε αυτό. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό. Σε όλα είμαι καλή παιδί μου εγώ. Καρκίνη, ναι, μου, ότι πιάνεστε, έτσι είστε, καλή, ναι, είστε. Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά και τρέχουμε. Μην βάλω και την αδερφή μου να τα μάθει. Να το. Να κάτσε τετραταλίκη στις σινούσες. Α, πολύ φαχαρό. Στις εφοπλίστριες. Αλήθεια. Ναι, και να την κάνω γνωρίσω. Εγώ... Πώς τη λένε την αδερφή σου? Ελευθερία. Ωραία. Θα χαρώ πολύ να την γνωρίσω. Λοιπόν. Καρκινάκι μας. Λοιπόν, βάζουμε να δούμε λοιπόν γενικά, έτσι ανοίγουμε την Χάλ. Να τραβήξουμε και φωτογραφία. Ναι, με αυτό κάνω. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο της Χάλ. Ωραία. Να το. Είναι... Ωραία. Λοιπόν, yeah, κυκλοφορεί και στα περίπτερα από ό,τι ξέρω. Με την τράπουλα, ναι, και πρέπει να κυκλοφορεί ακόμη. Είχε βάλει προσφορά ο Αργύρης, ο Χαλαματζής, την τράπουλα αυτή. Λοιπόν, και ανοίγουμε να δούμε πώς θα πάει. Να το. Τι ερώτημα κάνουμε. Πώς θα πάει η Ελλάδα μας. Ωραία. Έτσι γενικά φέτος. Α, δεν πώς έχει... θα πάει. Κάτσε να τα φωτογραφίσω να τα δουν και οι κοπέλες, ναι, στην πολύ εκκλησία. Δεν έχει γκριμάτσες, κορίτσια, αυτά τα ταρό. Κοίτα, που... δεν είναι τα ταρό. Όχι, καλέ, δεν έχουμε τέτοια. Καμία σχέση. Η Χάλη είναι πολύ, σου λέω, αξιόπιστη. Έχουν... Ίσα που έχουν κλέψει πολύ από τη Χάλ και έχουν φτιάξει άλλες τράπουλες. Εννοώ, έχουν πάρει την ιδέα από τις εικόνες και έχουν φτιάξει άλλες τράπουλες. Ναι, δεν είναι, είναι με πρωτότυποι. Ταρά, ναι. Είναι οι πρωτότυποι. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ βοήθεια από τρίτους, γενικά, σε συμφωνίες, πολύ βοήθεια από τρίτους. Μα Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας, ναι, βοηθήσει. Ναι, πάρα πολύ. Θα μας βοηθήσουν, ναι, έχουμε φίλους. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι έχουμε φίλους, σταθερά, προστασία. Να το, αυτό τώρα η Τουρκία είναι σκορπιός, αλλά έπεσε πάνω. Έπεσε η δικαιοσύνη και το όρθιο κερί. Εντάξει, ίσως πάνε και λίγο καλύτερα οι σχέσεις. Έστειλε συλληπιτήρια και αγάπες αυτός. Να το, γιατί βγαίνει η δικαιοσύνη. Ορτογά. Κοίτα εδώ. Σκορπιός που βγαίνει με προστασία τώρα. Έχουν λίγο ηρεμήσει. Υδροχός είναι η χώρα μας. Επιτυχία, σταθερότητα. Καλά, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν το συζητώ. Νέα ξεκινήματα λοιπόν θα γίνουν σε θέματα τώρα. Αυτό είναι. Αρχή. Για θέματα γεωργίας, για θέματα γης, νέα ξεκινήματα για θέματα επενδύσεων και γης. Αλλά οι τράπεζες λίγο θα μας ταλαιπωρήσουν ακόμη, τα τραπεζοοικονομικά, λίγο θα μας ταλαιπωρήσουν ακόμη. Όμως τα οικονομικά μας, παρόλο τα εμπόδια και την δόση κάποιες φορές, θα φτιάξουν. Ναι, έρχονται πώς... και κάτι κινέζικες εταιρείες εδώ που επενδύουν. Να, και ίσως αυτό είναι ένα... Η Κίνα δεν θυμάμαι τι ζώδιο είναι, θα το δω. Ναι. Δεν θυμάμαι τι είναι η Κίνα. Ο ζυγός σου, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, προστασία λοιπόν θα έχουμε. Εντάξει, ψηλό λόγια έτσι, ψηλό... μας ζηλεύουν, γενικά μας ζηλεύουν. Όλοι θέλανε να είναι Έλληνες. Όλοι θέλανε. Γιατί έχουμε την ιστορία μας. Έτσι, την πιο αρχαία ιστορία την έχουμε εμείς οι Έλληνες, τον πολιτισμό μας, έτσι. Τον καλύτερο πολιτισμό, να πενευτούμε και λίγο.
Τοξότης ή εγώ καιρός. Η εποχή Γενάρη. Γενάρη. Λοιπόν, αυτό τώρα μπορεί να είναι για τον επόμενο Γενάρη. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είμαστε κάπως καλά. Τώρα του χρόνου λίγο μπορεί να έχουμε κάποια ψηλό εμποδιάκια πάλι, μικρά, αλλά τα ξεπερνάμε. Η αλήθεια είναι τα ξεπερνάμε. Γενικά όμως με την τράπουλα χάλ βάζουμε κάτω ένα άτομο που θέλουμε να δούμε. Τη φιγούρα του ατόμου λοιπόν. Τι θέλουμε να δούμε, αυτό το άτομο. Και κόβουμε, ανοίγουμε. Να βάλουμε το Μητσοτάκι. Δεν ξέρω. Να δούμε. Τι να βάλουμε. Όχι σήμερα. Να δούμε. Τι να δούμε. Όχι. Να μην πάρω. Θα βγει, δεν θα βγει. Έλα να, να βάλουμε. Ας βάλουμε. Να δούμε, θα βγει ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά. Οκ, ας βάλουμε. Καστανός είναι, έτσι. Ναι. Θα βάλουμε, οκ. Ρίξε να δούμε αν θα βγει ο Μητσοτάκης, να δούμε. Να δούμε λοιπόν. Μετά την άλλη φορά θα βγάλουμε για τον Τσίπρα. Να δούμε ποιος θα βγει, ρε παιδί μου, σε εκλογές. Να μαντέψουμε εμείς μόνες μας εδώ, να ξέρουμε. Πώς θα πάει λοιπόν με τις εκλογές. Μετά θα σε βάλω να μου βγάζει για τα δημοτικά, θα σου τις δείξω όλες. Για να δούμε πώς θα πάει λοιπόν. Ο δρόμος του είναι ανοιχτός, επιτυχία, ξαφνικά, άνοιγμα. Βλέπω... Λες να βγει ο Μητσοτάκης. Καθυστερήσεις στις εκλογές, δεν θα γίνουν τώρα. Το ξέρω. Θα αργήσουν λίγο, υπάρχει κάτι αναποδιά για θέμα χρημάτων. Έχουν κάποια παράπονα λοιπόν γύρω. Βγαίνει όμως επιτυχία. Το όρθιο Στεφάνι, όρθια επιτυχία. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Όχι, μην μου λες ότι θα βγει. Πεθάνω. Θα πάει καλά. Βγαίνει ότι θα βγάλει πάει και καλά. Για τον Τσίπρα τώρα να δω. Βγαίνει θα πάει καλά. Λέων είναι ο Τσίπρας. Λέων είναι ο Τσίπρας. Θα έχει κι αυτό την... Δηλαδή, βλέπω ότι θα είναι ισχυρά και τα δύο. Τώρα, πολύ μου βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Τι να πούμε τώρα. Βλέπω να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, πούμε, λοιπόν. Βγαίνει, ναι, ότι θα έχει επιτυχία. Ο Λέων λίγο εμπόδια θα έχει. Δύσκολη πόρτα. Να τον βοηθήσουν πολύ. Αυτός δικαιώνεται, ναι. Βγαίνει ότι θα έχει επιτυχία. Έτσι έδειξε λοιπόν η τράπουλα χάλ. Λοιπόν, για να μην το μαζέψουμε να βάλω εδώ ότι είναι. Βεβαίως. Φαίνεται το όρθιο Στεφάνι του κύριου Μητσοτάκη ότι θα βγει το στήλο της κυρίας. Πάντως αργεί έτσι, δεν θα είναι με την πρώτη. Βγαίνει, μπορεί να είναι με τη δεύτερη. Δεν θα να είναι με κάνει, την πρώτη. Μήπως κάνει σύμπραξη με κάποιον ναι, βγαίνει άλλο. Με τη δεύτερη, ναι. Γιατί βγαίνει με βοήθεια. Με βοήθεια. Άρα θα γίνουν δύο εκλογές. Να το ξαναδούμε αυτό. Και ο Μητσοτάκης θα έχει και τέτοιο. Θα το ξαναδούμε. Αλλά τον άλλο μήνα θα τη βάλω να μου ρίξει για τον Τσίπρα. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πάρα Φέη Μωράκη. Ένας άνθρωπος με ένα χαμόγελο νερά. Ένας καρκίνος δεν είναι, πες με ένα καρκίνο ναι. Που δεν έχει ωραίο χαμόγελο. Βέβαια. Α, εγώ φημίζομαι για το χαμόγελο. Όλοι οι καρκίνοι. Και τα ματάκια τα τσαχπίνουν. Σε παρακαλώ, η αδερφή μου έχει το πιο ωραίο χαμόγελο. Αλήθεια, μπράβο. Η αδερφή μου. Όλοι έχετε ωραίο στόμα όντως. Και χαμόγελο. Όλοι οι καρκίνοι. Δεν ξέρω καρκίνο. Βρε, δεν πάνε να έφσω όμως, δεν πάνε να είναι έτσι. Που να μην που να μην έχει μεγάλο στόμα. Και αποκλείζει τον άλλον. Και, ναι, και, μπράβο, που να μην έχει χαμόγελο. Ωραίο στόμα, ναι, χαμόγελο. Το έχετε αυτό και το λακάκια. Και τώρα λέω και για το γιο μου και αγχώνα μου. Μπράβο, το παιδί να είναι καλά. Τίποτα, γιατί τι να πάθει το παιδί. Φόβησες που μου εγώ τι είπα για το παιδί, ούτε καν. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να ξέρω τα μελήμενα. Το παιδί μια χαρά θα πάει, δεν είπα εγώ για τους καρκίνους κάτι. Όλα καλά θα πάει στα καρκίνα. Ναι, βέβαια. Να πούμε το τηλέφωνο μου, 69. Μπράβο, λοιπόν, τη Φέη τη Μωράκη, πατάμε στα ελληνικά. Φέη Μωράκη στο Facebook, ναι, τη βρίσκουμε αλλά αμέσως. Και στην Χαλτζή. Στέλνουμε στο Messenger, αν επιθυμούμε να κάνουμε σεμινάρια για να μάθουμε στην τράπεζα. Και στη Χαλτζή. Χαλτζή λέγεται. Χαλτζή τράπουλα. Ναι. Απατάς Χαλτζή στο Facebook και βγαίνει. Χαλτζή και στο Facebook και βγαίνει λοιπόν, ναι, το site αυτό. Σε αυτό το site είμαι. Να τονίσουμε ότι αυτή η τράπουλα δεν είναι ταρό τράπουλα, δεν έχει φιγούρες αυτές που λέμε ότι έχουν δαιμονικές... Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, περίμενε να σου πω. Εγώ ρίχνω πασέτζα, παίζω αυτό την πασέτζα που παίζουμε, να δούμε αν βγαίνει. Για χαβαλέ στο κινητό. Είναι και εγώ στις λειτουργούμε τις τράπουλες. Άσε με λίγο να σου ναι, παιδί μου. Παίζω πασέτζα στο κινητό. Στο κινητό.
Και γυρνάει μία φίλη μου και μου λέει, αυτό μην το κάνεις γιατί φέρνεις τα δαιμόνια μέσα στο σπίτι σου. Λέω, γιατί. Μου λέει, γιατί τώρα. Οι φιγούρες αυτές οι τέσσερις, ο Ντάμα, αυτοί είναι δαιμονικές φιγούρες. Παιδιά, όχι. Λοιπόν, εγώ τώρα σε αυτή την τράπουλα δεν είδα ούτε τέτοιες φιγούρες ούτε τίποτα. Αυτό δεν είδα ισχύει, να είναι σχηματισμένα ένα αστέρι. Δεν ισχύει. Είναι ένα αυτό, είναι ένα γιατί δηλαδή, δεν έχει. Μην τα ξαναλέτε, δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Είναι κάποιες εικόνες. Okay, κάποιες εικόνες είναι, δεν υπάρχει δαιμονικό. Δεν υπάρχει αυτό. Κάποιες φιγούρες, δεν αυτό ξέρω. Είναι και τα ταρών από τα αρχαία χρόνια. Ναι, τα ταρό. Είναι πώς τα λειτουργούμε. Πώς τα λειτουργούμε. Το ταρό, επειδή και η αδερφή μου τα έλεγε τα ταρό. Σου είπα ότι έχει πολύ διαστημένη. Είναι πώς τα λειτουργούμε. Έλεγε και σου έλεγε τα πάντα, δεν σε κοίταγε και σου έλεγε. Ναι. Παρόλα αυτά, επειδή είδαμε κάποια πράγματα, ναι. Καταλάβαμε ότι δεν είναι. Θρησκευτικά, δεν είναι ορθά, δεν είναι του Θεού, δεν είναι του Αγγέλου, είναι κάτι άλλο. Το είδαμε εμείς, το βιώσαμε, ειδικά για τα ταρό. Τα ταρό μέσα στο σπίτι φέρνουν εγκαταμιά. Πρέπει να τα έχεις σε κόκκινο πανί, ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία. Πρέπει να τα έχεις μια προστασία, ναι. Άρα γιατί να τα έχω. Με αυτή την τράπουλα όμως δεν είναι σαν όχι, την τράπουλα, τράπουλα ταρό. Είναι αυτό θέλω να πω. Βεβαίως. Ότι η Χαλβέτζη τράπουλα έχει δημιουργηθεί, έχει σχεδιαστεί από έναν Ορθόδοξο Έλληνα, Έλληνα το τονίζω, δεν είναι ούτε βουδιστική, ούτε ινδουιστική, ούτε τίποτα, από έναν Έλληνα Ορθόδοξο που ήθελε να φτιάξει μόνος του διαισθητικά πώς μπορεί να βλέπει τα πράγματα. Και λειτουργήσε τέλεια. Και λειτουργήσε τέλεια. Καλύτερη. Αυτό. Ναι. Όπως με τον αγκιδισμό που είναι βελονισμός στα χέρια και κάποιος Έλληνας Ορθόδοξος που πήγε και ψάχτηκε και έμαθε 10, ψάχτηκε με, τις, με όλη αυτή την κουλτούρα του βελονισμού στην Κίνα, στην Ιαπωνία, πήγε και έμαθε 5-6 τεχνικές διαφορετικές και έφτιαξε τη δική του τεχνική. Και δεν έχει ούτε να υμνήσεις βούδες, ούτε να υμνήσεις το ένα, ούτε να υμνήσεις το άλλο. Το ότι παίρνουμε μια τεχνική και την προσαρμόζουμε στο δικό μας, αυτό δεν είναι κακό, παιδιά. Το λέω, ξέρω γιατί τα λέω τώρα αυτά. Ναι. Κατάλαβες, ναι, γιατί εισπράττω από κόσμο διάφορα πράγματα και πρέπει να τα εξηγούμε αυτά. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ψαχτεί και εγώ πήγα και μαθαρέκι και τον πρώτο βαθμό. Ναι, και εγώ έχω το δεύτερο. Το πήρα από μια κοπέλα που ήταν μαθήτρια του ναι, Όσο. Ναι, ναι. Όταν εγώ μέσα στο σπίτι μου λοιπόν άρχισα και έκανα τις προσευχές του Όσο. Του ναι, κατάλαβα μια ενέργεια που δεν μου πήγαινε. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι δεν προσεύχομαι στο Χριστό μου και δεν θέλω. Προσευχόμουν ακαπαλού και δεν μ' άρεσε. Ναι. Η ροή όμως των πραγμάτων μετά από 2 χρόνια με έφερε στην Έλενα την Αθανασοπούλου που εκείνη πήρα το δεύτερο βαθμό Ρέικι. Από εκεί πήρα εγώ με το Πάτερ Ιμών. Από εκεί πήρα το βαθμό. Με την Έλενα. Ναι. Λοιπόν, η Έλενα λειτουργεί με το Πάτερ Ιμών, με το κύριο Σούπερ. Και εγώ, ακριβώς. Λειτουργεί με θρησκευτικές ορθόδοξες. Προσάρμοσε άκου, το Ρέικι στην ελληνική. Είδες, είμαστε, έχουμε την ίδια δασκάλα. Είναι πολύ φίλη μου, Έλενα. Α, την ξέρω πριν γίνει η Έλενα. Ήτανε από, ήμουν από τα πρώτα άτομα. Εγώ τώρα πριν 12 χρόνια το πήρα, έτσι. Τι να σου λέω, 13. Τώρα, εγώ την ξέρω πολλά πάνω. Χρόνια. Από το 97-98, την ξέρω πολλά χρόνια. Μοιράζα, δούλευα σε ένα γυμναστήριο και μάζευα κόσμο και δίπλα είχε ένα κομμωτήριο που είχε με νύχια και με τέτοια και τότε δειλά-δειλά ξεκίναγε. Έκανε άλλη δουλειά και εκείνη και μετά το πήγε το έφτασε και το έφτασε. Λοιπόν, τότε τι είναι, ξέρω. Την ξέρω, σου λέω πριν ακόμα γίνει. Πριν ακόμα ξεκινήσει. Ναι. Λοιπόν, και βαθιά και απελπισμένα. Και το έφερε ο Θεός και έγινε αυτό. Δηλαδή, όταν είδα εγώ η ροή, με έκανε και πήγα εκεί. Ναι. Μετά σταμάτησα να ασχολούμαι με όλο αυτό που λέγεται Ρέικι, γιατί θεωρώ, εγώ δηλαδή ας πούμε πάω και κάνω θεραπεία σε μια φίλη μου και την κάνω δωρεάν. Αν η φίλη μου θέλει να κατεβάσει από τα ντουλάπια της και να μου δώσει νερό και αλάτι, καλά κατάλαβα. Μου το δίνει. Ναι, το να σου κάνω εγώ θεραπεία και καλά σε θεραπεύω με την αγάπη αλατρίου και 500 ευρώ, όχι, δεν μου πάρει. Όχι παιδιά, εντάξει. Δεν μου πάρει. Για μένα θεραπεύω ρέικι, θεραπεύω με αγάπη αλλά θεραπεύω δωρεάν. Μπράβο, μπράβο. Αυτό. Μπράβο. Και γι' αυτό πλέον. Μετά επέλεξα, είδες αυτό που λες ότι γίνονται κάποια ξεκαθαρίσματα που έλεγες πριν. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ο υδροχός ή αν είναι ο ευθύς.
Στα ψαξίματά μου όμως από μικρή, έχω ξεκαθαρίσει. Είχε τον χρόνο, βέβαια. Τα πράγματα μου, κατάλαβες τι θέλω. Ακριβώς, και οριμάζεις. Γιατί βίωσα, γίνανε πράγματα. Εγώ όταν έπαιρνα το πρώτο βαθμό Ρέικι και ημούσα το Βούδα, η αδερφή μου απέβαλε ένα παιδί 6 μηνών, έτσι, μηνών απέβαλε, το χάσε. Δηλαδή, δεν θεωρώ κάποια τυχαία. Την ώρα που εγώ έπαιρνα το βαθμό, εκείνη επέβαλε. Δηλαδή, δεν θεωρώ τυχαία πράγματα κάποια πράγματα. Και λέω, όπα, αυτό δεν είναι σε μένα, ναι. Δεν το θέλει ο Θεός μου. Δεν μπορεί εγώ να πηγαίνω να έχω ξομολόγο, να έχω το ένα, να κοινωνώ, να κάνω και να... Ναι. Άρα αυτό δεν το θέλει. Ναι. Τώρα, αν το σύμπαν και η ροή και ο ίδιος ο Θεός μου με θέλει να βοηθάω κόσμο και να θεραπεύω ναι, κόσμο, καλώς. Τα κάνει τη ροή έτσι, ώστε εγώ να το κάνω πάντως, γιατί εγώ δωρεάν. Αυτό, ναι. Εγώ θεραπεύω και τους περνάω πόνος, δηλαδή χαλαρών, δηλαδή βγαίνει. Έχω πολύ δύναμη στα χέρια. Γίνεται. Είναι και αστρολογικό αυτό που έχω. Δηλαδή, έχω μια όψη που δίνει θεραπεία. Είμαι θεραπεύτρια. Ναι. Έχω στα χέρια πολύ ενέργεια, δύναμη και θεραπεύω. Δηλαδή, ήταν να γίνει αυτό. Ναι, εγώ χωρίς να το καταλάβω, πότε ναι. Κάνω τον άλλον να το πονάει, χωρίς να το καταλάβω. Ακριβώς. Δηλαδή, βγαίνει μόνο το. Ακριβώς, αυτό. Αυτό. Ναι, δεν μπορώ όμως να το πάρω λεφτά. Όχι, εντάξει. Το κάνω έτσι. Ναι, κατάλαβα, δεν θέλω. Καλό, και τώρα επειδή κάποιος μου είπανε, μα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή, όχι, αν πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή, άφησε ένα, όχι να μου λες. Ένα δωράκι, ό,τι να είναι. 200 ευρώ, όχι βέβαια. Έχεις όχι ακούσει βέβαια. Κάτι τρελά πράγματα. Όχι, 200 δεν έχω ακούσει. Έτσι, εγώ έχω ακούσει όχι. Συνεδρία 70 ευρώ, 100 όχι, ευρώ, 200 όχι. Ευρώ, για να πάρεις τον πρώτο βαθμό 600 ευρώ. Το πρώτο είναι, ευρώ, ναι, 200. Για να, τώρα. Όταν ήταν τότε, ζητάγανε κάτι χιλιάρικα. Όχι. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές γιατί έχει καπουτσίμα. Και θα σου πω και ένα άλλο τώρα που ναι. Το λέμε. Είχα φέρει εδώ το 17 ένα παλικάρι, δάσκαλος γιόγκα. Αυτό το παλικάρι έπινε ουσίες. Πώς μπορείς λοιπόν να κάνεις διαλογισμός και να είσαι δάσκαλος γιόγκα όταν δεν έχεις καθαρίσει εσύ, έτσι δεν είναι. Να τα λένε αυτά τα πράγματα. Έχω δει δάσκαλους γιόγκα που έχουν μουρλαθεί. Γιατί όταν κάνεις διαλογισμό, σας το ξαναλέω παιδιά, όταν κάνουμε διαλογισμό φεύγει ο άγγελός μας, να το πω έτσι, το πνεύμα μου και εκείνη την στιγμή είναι ελεύθερο να μπει οτιδήποτε. Η τρέλα, η ζήλια, η μοιχεία και ο δολοφόνος, ο κάποιος, πώς να σου το πω, έτσι δεν είναι. Θέλει προσοχή. Θέλει πολύ, θέλει πολύ προσοχή. Προσοχή. Δεν κάνουμε έτσι τυχαία πράγματα. Και όχι, και να... αν δεν καθαρίσω εγώ σαν Ολυμπία, δεν μπορώ να γίνω θεραπεύτρια. Όχι, βέβαια. Ναι. Έτσι. Πρέπει να είμαστε έτσι, δεν είναι αγάπη. Καθαρή, βεβαίως. Στο επανειδή, λοιπόν, χάρηκα φέρι. Πολύ, αγάπη μου, γλυκιά. Ξαναλέμε, Φέρι, είστε πολύ αισιόλογοι. Σας ευχαριστώ. Και Χαλτζή, μπαίνουν και βλέπουν και τις αναρτήσεις μου αστρολογικά και εντωμεταξύ σας πάντα. Προκαλώ μέχρι την επόμενη εκπομπή αν έχετε κάποιο ερώτημα που θέλετε να μας το απαντήσει η τράπουλα Χαλτζή ή να μας το πείτε για να το δούμε. Βέβαια, πολύ ωραίο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλός μήνας Μάρτιος, μακάρι ο Μάρτιος όπως τελειώνει να φέρει χαρές. Πάντα χαρές. Και αυτό που έγινε να σβήσει, να μην ξαναγίνει. Για κάποιο λόγο φύγαν τα παιδιά αυτά, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Μακάρι μετά από αυτό να φτιαχτούν καλές σιδηροδρομικές γραμμές. Σας ευχαριστούμε πολύ, βάζω τον όρθωνα να μας κλείσει. Ελπίζω να ακούσουμε τη μουσικούλα και μην ξεχάσουμε 5 Μαρτίου στο παλιό Φάληρο, στο δημοτικό, στο πολύχωρο, το δημαρχείο του παλιού Φαλήρου, Αντώνης Φιλιππαίος, η παρουσίαση του βιβλίου του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Α, να θυμίσω ότι και την Κυριακή το μεσημέρι είναι η Παναθηναϊκή, η Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικών. Θα κάνει στο Λάζαρο του Ζησιμοπούλου τον ετήσιο χορό κοπή πίτας. Όποιος και όποια θέλει θα έχει αυτόν το φαγητό, απεριόριστο φαγητό κρασί, να απευθυνθείτε στη Μέρη την Καλιάνη, Παναθηναϊκή Οργάνωση, Παγκόσμια Οργάνωση, Παναθηναϊκή Οργάνωση Νέας Σμύρνης, για να πάρετε προσκλήσεις και να είστε όλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Πόσες φορές την πρόδωσα
σαν να σκέφτομαι.